Καλημέρα. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα του χρόνου. Όποτε και αν δεις αυτό το βιντεάκι, σήμερα είναι η τελευταία μέρα του χρόνου. Γιατί αυτό που θα σου πω σήμερα είναι κάτι που θα σου αλλάξει τη ζωή. Πρόσεξε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μια ιστορία. Και στο τέλος θα καταλήξω με κάτι που σε αφορά άμεσα. Pay attention. Θα σου πω ότι μιλάς περισσότερες γλώσσες από αυτές που νομίζεις ότι μιλάς. Πώς το ξέρω? Ωραία. Ήτανε πέρυσι όταν εγώ πρωτοξεκίνησα στα 33 μου, στο άνθος της ηλικίας μου, ξεκίνησα kickboxing. Πάρα πολύ ωραία. Short lived, βέβαια, γιατί τέλος πάντων. Καραντίνα. Λοιπόν, ξεκίνησα λοιπόν το kickboxing και όταν ξεκινάς σου μαθαίνουν εκεί πέρα ένα jab, ένα cross και δύο βασικές κινήσεις, τέλος πάντων λίγο έτσι να κινείς. Όταν προπονούμουν στο σάκο όλα ήταν πάρα πολύ καλά. Όταν έπρεπε μετά να προπονηθώ μαζί με κάποιον άλλο, το κοινό, το γνωστό τέλος πάντων sparring, anyway, δεν μπορούσα. Έβλεπα ότι είχαν πολύ γρήγορες κινήσεις. Ο προπονητής μου δε ήταν ο Θεός, και έλεγα, δεν μπορούσα να καταλάβω πώς θα μπορέσω εγώ να φτάσω από τα δικά μου jab cross σε όλο αυτό το πράγμα που ήταν σαν ένας χορός, έτσι. Και συμπαίκτες μου τώρα, άλλοι συμπαίκτες μου οι οποίοι ήταν χορευτές σάλσα ολότελα εκεί μέσα. Δεν έβλεπες boxer, έβλεπες ένα χορό και ένα τέτοιο πράγμα απίστευτο. Λοιπόν, βλέποντας λοιπόν αυτό, συνειδητοποίησα ότι το jab cross που ήξερα και τα δύο βηματάκια που έκανα με τα πόδια μου ήταν απλά μία αρχή, μίας γλώσσας, η αρχή της γλώσσας που μάθαινα. Αυτό που έβλεπα ήταν ένας fluent speaker. Ο προπονητής μου ήταν ένας fluent speaker. Ήθελα να μάθω να μιλάω σαν αυτόν. Ήθελα να μπορώ να συνδυάζω jab, cross, πόδια, στροφή, να αλλάξω, να κάνω και άλλα πράγματα τώρα που δεν τα θυμάμαι γιατί έχει περάσει καιρός. Λοιπόν, και ήθελα να κάνω όλα αυτά και ταυτόχρονα να κάθομαι αρκετά προστατευμένη και κάθε φορά με το που τελείωνα το μάθημα, έμπαινα στα notes, στο app, στο κινητό και έβαζα όλες τις παρατηρήσεις που μου είχε κάνει σε εκείνο το μάθημα ο προπονητής. Πήγα να πω καθηγητής. Λοιπόν, τα έγραφα όλα και τώρα έχω μια πολύ όμορφη λίστα με όλα τα πράγματα που αυτός ο άνθρωπος ακούραστα μου έλεγε σε κάθε μάθημα. Πάτα στις μύτες, μην πάτα στις φτέρνες. Τέλος πάντων. Μάζεψε, δηλαδή κλείσε, τέλος πάντων. Διάφορα πράγματα. Οπότε λοιπόν, άρχισα μετά να το σκέφτομαι και έλεγα, it's just the language. I have to learn the language. Η γλώσσα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Σας δίνουμε οι καθηγητές και οι καθηγήτριές σας κάποια εργαλεία. Δηλαδή, αυτή είναι η γραμματική, αυτό είναι το λεξιλόγιο. Το ότι εμείς μπορούμε και συνδυάζουμε αυτή τη γραμματική με αυτό το λεξιλόγιο είναι γιατί έχουμε δει πολλούς αγώνες kickboxing, έχουμε φάει πολλές μπουνιές από τα λάθη που κάναμε, έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα, ώστε στο τέλος να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Εδώ κάπου να σας πω ότι υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι, στο κομμάτι των ξένων γλωσσών. Το κομμάτι αυτό έχει να κάνει με τον μύθο. Και όχι μόνο των ξένων γλωσσών, σε διάφορα πράγματα. Οι άνθρωποι λατρεύουν να δημιουργούν μύθους. Πολλές φορές λατρεύουν να δημιουργούν μύθους από τον ίδιο τους τον εαυτό. Εμένα αυτό δεν μου πήρε καθόλου. Εσείς είναι απόγευμα το έμαθα. Δεν είναι τίποτα. Για κάτι το οποίο είναι φανερά δύσκολο. Οπότε λοιπόν, αν ακούτε κάποιον και σας λέει αυτό είναι πανεύκολο, αν δεν το έχεις κάνει ακόμη, δεν πειράζει, είναι πανεύκολο. Α, δυσκολεύεσαι, δεν πειράζει, είναι πανεύκολο πραγματικά. Δεν ξέρω, εγώ δεν δυσκολεύτηκα καθόλου. Στην πραγματικότητα, δεν ξέρετε τι έχουν τραβήξει ούτε αυτοί, ούτε οι καθηγητές τους και οι καθηγητριές τους. Δεν ξέρετε τίποτα. Οπότε λοιπόν, επειδή οι άνθρωποι λατρεύουν να δημιουργούν μύθους για τους εαυτούς τους, γιατί θέλουν αυτό το θαυμασμό από τους άλλους,
είτε γιατί άλλοι δημιουργούν τους μύθους για αυτούς, γιατί πρέπει να τον κάνουμε πιο σημαντικό από ότι είναι. Αν πω λοιπόν ότι κάτι εγώ το κάνω, όχι καθόλου κόπο, είμαι πιο σημαντική από σένα. Well, okay, μπορεί να έχω ένα ταλέντο σε κάτι που εσύ να μην το έχεις, αλλά δεν είναι λόγος αυτός για μένα να το τρίψω στη μούρη σου. Λέω εγώ τώρα. Οπότε λοιπόν, είτε ο ένας έχει ένα ταλέντο που εσύ δεν το έχεις αυτή τη στιγμή ή αυτή τη χρονιά και ή θα το ανακαλύψεις παρακάτω ή τέλος πάντων δεν είναι ακριβώς το ίδιο και είναι λίγο καλύτερο και δεν ξέρω τι, αλλά δεν το κουράστηκες για να το μάθεις, είτε όχι, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να το καταφέρεις. Είπαμε, εγώ, 33, kickboxing. Λοιπόν, και κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Έχει να κάνει με το ότι λέμε τις ξένες γλώσσες. Οπότε λοιπόν αυτό το ξένες σκεφτόμενο προηγουμένως, ότι μπορεί να δημιουργεί ένα otherness στο μυαλό μας. Αν λοιπόν αντί για ξένες γλώσσες, κάναμε ένα rewiring στο μυαλό μας και το λέγαμε καινούργιες δεξιότητες ή ας πούμε διεύρυνση της επικοινωνίας μας. Πάρα πολύ ωραίο. Βρείτε κάτι το οποίο δουλεύει για σας. Εμένα, ας πούμε, μου αρέσει η φράση διεύρυνση επικοινωνίας. Γιατί αυτό δημιουργεί στο μυαλό μου αυτό το ότι μπορώ να μιλήσω σε οποιονδήποτε άνθρωπο και μπορώ να τον στοιχιώσω με τα προσωπικά μου σε οποιαδήποτε γλώσσα χρειαστεί. Να ξέρω, ρε παιδάκι μου, αν δεν μπορούν οι Έλληνες φίλοι μου, να πάω σε έναν Ιάπωνα. Να ξέρω τι μπορώ να πω. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Το 2021, ας είναι όπως θέλει, το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς με αυτό. Θυμάμαι, ήταν παλιά μια διαφήμιση της Sony που έλεγε «You make it a Sony». Και μου άρεσε πάρα πολύ. Και το λέω πάρα πολλές φορές, βέβαια δεν το καταλαβαίνει κανένας, γιατί πρέπει να πω όλο αυτό το backstory. Anyway, so you make it a Sony, not sponsored, apparently. Οπότε λοιπόν, remember, you make it a Sony. Εσείς μπορείτε να διαλέξετε πώς θα κάνετε τη χρονιά σας. Εσείς μπορείτε να διαλέξετε ποιους ανθρώπους θα έχετε δίπλα σας. Εσείς μπορείτε να διαλέξετε τις σκέψεις σας. I know ότι πολλοί άνθρωποι λέμε αυτά τα πράγματα και κάποια στιγμή μετά από λίγο καιρό απλά σου ακούγονται μία... Ναι, εγώ διαλέγω, εγώ κάνω, εγώ ράνω, αλλά επί της ουσίας, όταν αρχίσεις να διαλέγεις, θα το καταλάβεις. Θα αλλάξει η ζωή σου από μέσα προς τα έξω. Σας εύχομαι ένα υπέροχο 2021, μας εύχομαι κι εγώ μέσα, λοιπόν, ένα υπέροχο 2021 και υπόσχομαι το 2021 να είμαι όσο καλύτερη μπορώ.